Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί και ελάτε κατευθείαν να σας δείξω το καινούργιο μου απόκτημα και αυτό το οποίο θα δούμε σήμερα. Είναι ένα ηχείο και είναι το Sony SRS-XB23. Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Και πάμε να σας δείξω το καινούριο μου απόκτημα. Όπως σας έχω ήδη πει, είναι το συγκεκριμένο ηχείο το οποίο βλέπετε, είναι το SRS-XB23, το έχω ήδη στα χέρια μου, το έχω ήδη ανοίξει, η συσκευασία μέσα, εκτός από αυτό εδώ πέρα, είχε απλά τα βιβλιαράκια, δεν είχε τίποτα παραπάνω που να αξίζει να σας το δείξω. Το συγκεκριμένο λοιπόν ηχείο είναι σε αυτό εδώ πέρα το χρώμα, αυτό το συγκεκριμένο λέγεται Olive Green, ωστόσο βγαίνει σε ακόμη 4 χρώματα, αν θυμάμαι καλά. Έρχεται με extra bass για να μπορούμε να έχουμε καλύτερο μπάσο στα τραγούδια τα οποία ακούμε. Επίσης έρχεται με ενσωματωμένο μικρόφωνο για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε ούτως ώστε να κάνουμε κλήσεις εφόσον δεχτούμε κάποια, επειδή συνδέεται με το κινητό μας με Bluetooth. Και πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, να σας πω εξ αρχής ότι εδώ πέρα μέσα από αυτή την πλευρά μπροστά είναι τα ηχεία και εδώ από πάνω έχει τους παθητικούς παμπούς. Εδώ πέρα μέσα τα δύο τα ηχεία η Sony τα ονομάζει X-Balanced Speaker Unit. Τα συγκεκριμένα έχουν ένα πολύ μεγάλο βασικό χαρακτηριστικό. Αντί να είναι στρογγυλά, όπως είναι συνήθως τα ηχεία, αυτά εδώ πέρα έχουν μη κυκλικό σχήμα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεγαλύτερο διάφραγμα το οποίο αναπαράγει τον ήχο και λόγω του διαφορετικού αυτού σχήματος δημιουργείται μεγαλύτερη πίεση πάνω σε αυτό το διάφραγμα και άρα μπορούμε να έχουμε καλύτερο μπάσο. Εγώ γενικότερα έχω μείνει ευχαριστημένος από τα τραγούδια τα οποία ακούγονται και ακούω. Δεν μπορώ να σας το κρίνω σε απόλυτες συνθήκες γιατί δεν είμαι μουσικός. Αυτό που ακούω ωστόσο εμένα με ευχαριστεί. Το συγκεκριμένο ηχείο είναι αδιάβροχο, η αδιαβροχοποίησή του είναι στο IP67, μπορούμε να το βάλουμε και σε θαλασσινό νερό σε μισό μέτρο περίπου μέχρι μισή ώρα, δεν θυμάμαι τώρα πώς πάει το συγκεκριμένο. Επίσης αυτό εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πλύνουμε, ωστόσο αν διαβάσει κάποιος τις οδηγίες χρήσης και τις οδηγίες προσοχής ή γενικότερα συντήρησης του συγκεκριμένου ηχείου, η Sony λέει ότι δεν πρέπει εδώ επάνω να το τρίψουμε και αν λερώσει πρέπει να το πλύνουμε κατευθείαν για να μπορέσει αυτό να φύγει από εδώ πέρα, γιατί εδώ πέρα επάνω υπολογίζεται ότι αυτό είναι σαν ύφασμα, οπότε οτιδήποτε καθίσει θα το κρατήσει. Το σχέδιό του και το σχήμα του το βλέπετε, σας το δείχνω και περιμετρικά για να μπορείτε να έχετε μια εικόνα. Μπορούμε αυτό το ηχείο να το τοποθετήσουμε είτε οριζόντια, βλέπετε ότι εδώ από κάτω επίσης είναι ανοιχτό, είτε μπορούμε να το έχουμε κάθετα, ούτως ή άλλως ο ήχος που βγαίνει από εδώ, επειδή στα πλαϊνά έχει τα κενά και πάλι έχει διέξοδο, άρα ακούγεται, δεν μας κόβει κάτι. Εδώ από πίσω μπορούμε να δούμε ότι έχει όλα τα πλήκτρα της επιλογής, συγκεκριμένα ανοίγουμε, κλείνουμε, εδώ πέρα μας δείχνει τη σύνδεση με το Bluetooth, εδώ πέρα είναι το play και το pause, όπως επίσης από εδώ πέρα μπορούμε να απαντήσουμε και σε μία κλίση, συμπλήν για να μπορούμε να αυξομειώνουμε τον ήχο και αντίστοιχα μας δείχνει εδώ πέρα κάποιες επιπλέον λειτουργίες που είναι για την μπαταρία, έχει να κάνει με το party mode, όπως επίσης έχει να κάνει και με, με τη ζεύξη. Το party mode είναι μια λειτουργία την οποία προσφέρει η Sony στα συγκεκριμένα τα ηχεία και μας λέει ότι μπορούμε να συνδέσουμε ηχεία της κατηγορίας SRS, όπως είναι το συγκεκριμένο, μέχρι 100 και τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε party. Αυτό εδώ πέρα το ηχείο μπορούμε να το διαχειριστούμε μέσα από την εφαρμογή της Sony, την οποία η Sony την αποκαλεί Music Center, μπορούμε να το κατεβάσουμε σε iOS και σε Android. Εγώ το έχω στο δικό μου γιατί θέλω να το ρυθμίσω. Μέσα από την εφαρμογή επίσης έχουμε και κάποιον equalizer, τον οποίο επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ρυθμίσουμε τον ήχο. Έρχεται επίσης με αυτό εδώ πέρα το κάλυμα από πίσω, το οποίο αν το ανοίξουμε μέσα κρύβει τη θύρα USB-C με την οποία θύρα φορτίζουμε το συγκεκριμένο ηχείο. Δεν έχει κάτι άλλο εδώ πέρα μέσα από ό,τι βλέπω. Όπως επίσης η μεγάλη διαφορά σε σχέση με ένα άλλο ηχείο το οποίο έχω είναι ότι έρχεται και με αυτόν εδώ πέρα τον ημάντα, τον οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να το κρεμάσουμε, αν πάμε σε κάποιο κάμπινγκ ή αν θέλουμε να το κρεμάσουμε κάπου. Και επίσης ο ημάντας έχει αυτό εδώ πέρα το πλαστικό, αν το δείτε εδώ, το οποίο έχει και αυτό εδώ πέρα το δοντάκι για να μπορέσουμε να το κρεμάσουμε ίσως σε κάποιο σύρμα ή κάπου που μπορεί να μπει. Αυτό εδώ επίσης έρχεται με μέγιστο χρόνο αναπαραγωγής μουσικής στις 12 ώρες ή τις 10 ώρες. Στις 12 ώρες είναι το μέγιστο, στις 10 ώρες είναι το μέγιστο εάν έχουμε ενεργοποιημένο και το extra bass για να είναι πιο δυνατός ο ήχος. Εγώ που το έχω χρησιμοποιήσει ήδη τις τελευταίες ημέρες μπορώ να σας πω ότι η χρήση του χρονικά είναι πολύ ικανοποιητική.
Και η αλήθεια είναι ότι ο λόγος για τον οποίο εγώ το αγόρασα είναι όντως πραγματικότητα αυτό που δεν ήθελα να κάνει, δεν το κάνει, το οποίο θα σας το πω βέβαια ευθύς αμέσως. Πριν προχωρήσουμε ωστόσο στο να σας πω γιατί το αγόρασα, θα σας πω επίσης κάποια άλλα χαρακτηριστικά που λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το ηχείο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε επίσης μαζί με ακόμη ένα για να μπορέσουν να κάνουν δεξί-αριστερό κανάλι και να παίζουμε ήχο με αυτά. Όπως επίσης, πέραν από αδιάβροχο, είναι και dustproof, άρα δηλαδή αντέχει στη σκόνη, είναι shockproof και είναι και rustproof. Το shockproof, επειδή το διάβασα μέσα στο βιβλιαράκι, η Sony λέει ότι έχει δοκιμαστεί αυτό εδώ να πέφτει ή από ένα μέτρο ή από 1,2 μέτρα, δεν το θυμάμαι ακριβώς, και να μην παθαίνει κάτι. Τώρα δεν μιλάμε να το πάρετε και να το χτυπήσετε μπαμ και το σπάμε. Μιλάμε για φυσιολογικά πλαίσια χρήσης. Και τώρα να σας πω λίγο γιατί το συγκεκριμένο αγοράστηκε. Εγώ επίσης έχω αυτό εδώ πέρα το ηχείο από τη Sony. Αυτό εδώ δεν θυμάμαι ποιο μοντέλο είναι και θα δω αν το λέει κάπου εδώ. Αυτό εδώ είναι το SRS-XB21. Ενώ αυτό εδώ το ξέχασα ήδη, είναι το SRS-XB23. Το συγκεκριμένο είναι τα ηχεία τα οποία είχε βγάλει η Sony, νομίζω είναι από τα πρώτα της. Επίσης μπαίνει μέσα στο νερό, επίσης είναι αδιάβροχο, επίσης δεν παθαίνει τίποτα, επίσης αυτό εδώ πέρα είναι ύφασμα και εδώ από πάνω έχει φώτα τα οποία μπορούμε να τα διατηρήσουμε αναμένα ή να τα σβήσουμε όταν παίζει μουσική. Αντίστοιχα αυτό όταν έπαιζε μουσική, αν το χτυπούσαμε από εδώ ή από εδώ, έκανε και αυτό έναν ήχο και ένα θόρυβο. Το συγκεκριμένο ωστόσο έχει το εξής. Πρώτον, η θύρα του από πίσω είναι micro USB, αν το δείτε εδώ πέρα. Οπότε πλέον με τα καλώδια που έχω, επειδή όλα πλέον τα έχω κάνει USB-C, δεν με βόλευε, γιατί αν το κουβολούσα μαζί μου ή γενικότερα αν έπρεπε να το φορτίσω και δεν είχα, ψαχνόμουνα ή δεν το φόρτιζα. Και το άλλο το κακό το οποίο είχε, το οποίο εγώ δεν είχα βρει τρόπο να το σταματήσω, είναι ότι το συγκεκριμένο όταν έφτανε στο 50% η μπαταρία, ξαφνικά μου μείωνε εντελώς τον ήχο περίπου στο 50% και ό,τι και αν έκανα για να τον αυξήσω, το συγκεκριμένο συνέχιζε να παίζει μέχρι να το βάλω να το φορτίσει και να ξαναπεράσει η μπαταρία από το 50% και πάνω, συνέχιζε να παίζει με αυτή τη χαμηλή ένταση. Αυτό είναι κάτι που εμένα με ενοχλούσε, είναι κάτι που δεν το ήθελα. Οπότε λοιπόν, όταν βρήκα το συγκεκριμένο σε ευκαιρία, η αλήθεια είναι ότι το αγόρασα καθυστερημένα γιατί απλά το βρήκα σε μία προσφορά. Και το αγόρασα και είδα ότι έχει USB-C πριν το αγοράσω. Όπως επίσης το πήρα με τον φόβο ότι μπορεί το συγκεκριμένο να χαμηλώνει και αυτό την ένταση όταν παίζει και η μπαταρία πέφτει στο 50%. Λέω δεν πειράζει, θα το πάρω και ό,τι γίνει έγινε. Ωστόσο δεν το κάνει και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα με εξέπληξε. Συγκριτικά τώρα δεν μπορώ να σας κάνω με κάποιο άλλο ηχείο. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα ηχεία στα ίδια περίπου χρήματα, τα οποία μπορεί να έχουν ίσως λίγο καλύτερη αναπαραγωγή. Ωστόσο, αυτή ήταν η δική μου επιλογή. Γενικότερα, η Sony είναι μια εταιρεία την οποία εγώ προσωπικά εμπιστεύομαι και θεωρώ ότι για τα χρήματα που ζητάει η ποιότητά της είναι καλή. Αυτό ήταν το βίντεο το οποίο σας δείχνω για το συγκεκριμένο το προϊόν. Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μου το ρωτήσετε, μπορώ να το δω, να το ελέγξω και να σας το απαντήσω. Να προσέχετε, να περνάτε καλά. Μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι. Σας χαιρετώ. Γεια σας.